το πάρτι μας, το κυριακάτικο πάρτι μας για σήμερα, με το πρώτο βίντεο, το οποίο, παρακαλώ, ναι, τι δεν αποχωρίζονται οι stars, από πού, από την τσάντα τους, από το πορτοφόλι τους, από τι, από παντού, ναι, από τη ζωή τους. Τι δεν αποχωρίζονται οι stars, παρακαλώ. Αν σας ρωτήσουμε αν έχετε κάποιο αντικείμενο που δεν αποχωρίζεστε ποτέ, είμαστε σίγουροι πως οι περισσότεροι θα μας απαντήσετε θετικά και θα μας πείτε τουλάχιστον ένα πράγμα. Είναι κάτι με το οποίο είστε δεμένοι συναισθηματικά ή σας θυμίζει ένα αγαπημένο πρόσωπο ή πολύ απλά αποτελεί καθημερινή σας συνήθεια. Αυτό φυσικά ισχύει και στους ανθρώπους της showbiz. Ποια για παράδειγμα κουβαλάει πάντα μαζί τα παπούτσια χορού και ποια δεν κουνάει ρούπι χωρίς το φλιτζάνι της? Η Ρούλα Κορομιλά δεν αποχωρίζεται ποτέ ένα δώρο που έχει να της θυμίζει ένα από τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα. Στο χέρι της φοράει ένα χρυσό βραχιολάκι που πάνω του έχει ένα μικρό σταυρό. Αυτό της το έχει δώσει ο αείμνηστος πατέρας της και δεν το βγάζει ποτέ από το χέρι της. Η εκρηκτική Μαντόνα έχει διάφορα αντικείμενα που θέλει να έχει συνέχεια μαζί της. Ένα όμως είναι το αγαπημένο της. Πρόκειται για ένα κόκκινο βραχιολάκι της Καμπάλα που δεν αποχωρίζεται ποτέ. Της δίνει θετική ενέργεια και την κάνει να ξεχνάει τα άσχημα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου πριν από αρκετά χρόνια, όταν επισκέφτηκε για πρώτη φορά το Άγιο Όρος, πήρε δώρο από έναν μοναχό ένα σημαίνιο σταυρό που έχει μέσα του κομμάτια από τίμιο ξύλο. Το φοράει με ένα μαύρο δερμάτινο κορδονάκι στο λαιμό του και είναι αυτό που τον κάνει να ξεπερνάει τα δύσκολα και να σκέφτεται θετικά. Η πρωταγωνίστρια του Sex and the City, Sarah Jessica Parker, κουβαλάει συνέχεια μαζί της κάτι ιδιαίτερα πρακτικό και φροντίζει να μην το ξεχάσει για κανένα λόγο. Πρόκειται για το αποσμητικό της. Δεν πηγαίνει πουθενά χωρίς αυτό. Αναρωτιέμαι αν χωράει σε αυτά τα μικροσκοπικά τσαντάκια που έχει. Η Αγγελική Δαλιάνη, αν και δεν δένεται με αντικείμενα, φροντίζει να μην πηγαίνει πουθενά χωρίς το κινητό της. Και δεν είναι μόνο το θέμα της επικοινωνίας, αλλά και το γεγονός ότι σε αυτό έχει μέσα φωτογραφίες της κόρης της, Μαρίας Λιδίας. Ο αρχιτέκτονας Γιώργης Λαμπαθάκης δεν φεύγει από το σπίτι αν δεν τσεκάρει πως έχει τα τρία βασικά πράγματα μαζί του. Το φορητό υπολογιστή του, την ξυριστική του μηχανή, αλλά και το ποδήλατό του, που ούτως ή άλλως είναι το βασικό μέσο μεταφοράς του, όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη. Η Lady Gaga, όπως όλα της, είναι και σε αυτή τη συνήθεια κάπως ασυνήθιστη, αν όχι κεντρική. Αγαπημένο της αντικείμενο που δεν ξεχνάει ποτέ στον πάγκο της κουζίνας είναι το φλιτζάνι του τσαγιού. Ακόμη και στις τηλεοπτικές της συνεντεύξεις το φέρνει και εκεί μέσα της σερβίρουν το τσάι. Η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μέγκα, Όλγα Τρέμι, όπως θα έχετε παρατηρήσει, έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο συγκεκριμένο κολιέ. Είναι δώρο του άντρα της και το φοράει καθημερινά τόσο εντός του πλατό όσο και εκτός στις δημόσιες εμφανίσεις της. Η Φέη Σκορδά δεν βγάζει ποτέ από το λαιμό της ένα χρυσό σταυρό και ένα ματάκι της θάλασσας. Το σταυρό της τον έχει κάνει δώρο καλός της φίλος Σάβας και το ματάκι της θάλασσας ένας ψαράς από την Ελίντο της Κρήτης, όπου είχε πάει πέρυσι διακοπές με τον σύζυγό της. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια Κέσα, είμαι σίγουρος πως φαντάζεστε τι δεν αποχωρίζετε. Μα φυσικά το μπλε κραγιόν της που είναι και το σήμα κατά τεθέν της. Έχει πάντα ένα στην τσάντα της για να τονώνει το χρώμα του και να φαίνεται ακόμη πιο έντονο. Η Μέρη Σινατσάκη κυκλοφορεί σχεδόν πάντα μια συγκεκριμένη τσάντα που της έχει κάνει δώρο ένα αγαπημένο της πρόσωπο. Δεν ξεχνάει ποτέ το λάπτοπ της, αλλά και τα υπόλοιπα gadgets που την κρατάνε σε επαφή όλη τη διάρκεια της ημέρας με τους φίλους της. Εντάξει, το μπλε κραγιόν της Κέσσα... Καλύτερα να το ξεχνούσε, να το ξεχνούσε. Γιατί δεν το ξεχνάς, κορίτσι μου. Δηλαδή, χίλιες φορές να το ξεχνούσε το μπλε κραγιόν, χίλιες φορές, δηλαδή... Εντάξει. Απλά σκεφτείτε ότι είναι μια αρκετά κεντρική παρουσία, οπότε ίσως το δικαιολογεί αυτό. Δεν είναι και δηλαδή τόσο κεντρική η Κέσσα. Στα βίντεο κλιπς φαίνεται δεν έχω δει ποτέ live σε συναντήσεις. Δεν είναι κεντρικό αυτό το κορίτσι. Εδώ είναι, ναι, αλλά στα βίντεο κλιπς δεν είναι τόσο. Πιο girly είναι το στυλ της. Επίσης, θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που λένε δεν ξεχνάω ποτέ να παίρνω μαζί μου το λάπτοπ. Ναι. Ότι το λάπτοπ είναι ένα πράγμα το οποίο στην καλύτερη περίπτωση, ας πούμε, έχει ένα μέγεθος όσο είναι η σκαλέτα μου. Εντάξει. Αν πάρεις μικρό. Το μικρό είναι το αυτό. Μικρό είναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, ένα τέτοιο πράγμα το παίρνεις παντού μαζί σου.
Εσείς οι γυναίκες έχετε πιο μικρές τσάντες, οπότε λογικά δεν χωράει αυτό, έτσι δεν το είναι. Το βράδυ έχουμε μικρές τσάντες, γιατί κανονικά έχουμε κάτι τσάντες που χωράμε κι εμείς μέσα. Ναι, σωστά. Αν σωστά. Κάποια δουλεύει με το λάπτοπ μέσα από το λάπτοπ όλη μέρα, δηλαδή πηγαίνει σε ραντεβού και το χρειάζεται, ξέρω εγώ τι να πω. Ναι, για τις business κυρίες, αυτό και τα λοιπά. Για την Όλγα Τρέμ... Ταξίδι να πας, να δεις με ταινία στο αεροπλάνο, να τέλειω, χρειάζεται. Ταξίδι, άλλο το ταξίδι. Εδώ, πέρα, λέει, εδώ λέμε υπάρχει... ότι δεν το αποχωρίζονται ποτέ από την καθημερινότητά του. Ταξίδι είναι ό,τι και εγώ αν είχα λάπτοπ θα το είχα πάντα μαζί μου, αυτό την αλήθεια. Δεν έχεις ψυχούλα μου. Εγώ θα σου πάρω αγάπη. Όχι. Θα μου κάνεις κανένα ψεύτικο κινέζικο, το οποίο θα πάντα το κουμπί θα σκάει. Άστο καλύτερα. Εννοείται ψεύτικο κινέζικο, θα σου πάρω με 5 ευρώ. Τα παιδικά. Δεν θέλω. Αλλά σε παρακαλώ πολύ, πες μου για τον Γιώργη Λαμπαθάκη που τον βλέπω αυτή τη στιγμή. Όταν λέει ο Γιώργης Λαμπαθάκης, τον οποίον υπεραγαπώ, θέλω να το τονίσω, ότι δεν αποχωρίζεται ποτέ την ξυριστική του μηχανή, αφού είναι ξύριστος. Εννοεί αυτό που κάνει τρίμι. Αυτό, για να τριμάρει, το χρειαζόμαστε. Άμα θέλεις δηλαδή να φτιάξεις ένα συγκεκριμένο στυλ, και τα αφήσεις, θα γίνεις μετά όλος. Έχουν σκάλες οι ξυριστικές μηχανές και μπορεί να το αφήσει έτσι ώστε να φαίνεται τόσες μέρες αξύριστος. Και έχει δίκιο σε αυτό. Μίλα μου εσύ που έχεις εμπειρία από αξύριστα αγόρια, έλα μίλα μου. Τι είναι αυτό που λες. Μου αρέσει, το πειράζω. Εσύ, Ναταλία, δεν έχεις. Από αξύριστα, όχι. Δηλαδή, σε ένα, τι, είναι πάντα με το βαμβάκι, πας και τσεκάρεις. Σπανομαρίες όλα. Λοιπόν, έχουμε και δεύτερο μέρος του βίντεο όμως, τι δεν αποχωρίζονται οι Έλληνες και ξένοι στάζει από την καθημερινότητά τους, να το δούμε, να τους περιλάβουμε κι αυτούς. Η λίστα με τους Έλληνες και ξένους stars που δεν αποχωρίζονται για κανένα λόγο τα πιο αγαπημένα τους αντικείμενα, συνεχίζεται. Ποια, για παράδειγμα, δεν βγάζει τα κούνια της ούτε στο διάδρομο γυμναστικής και ποια φοράει το δαχτυλίδι του πατέρα της? Η Βικτόρια Μπέκαμ παραμένει στυλάτη όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί δεν αποχωρίζεται ποτέ τις ψιλοτάκουνες γόβες της. Μπορεί να σας ακούγεται περίεργο, αλλά όπως έχει δηλώσει η ίδια σε πρόσφατη συνέντευξή της, τα ψηλά τακούνια της δεν τα βγάζει ούτε όταν είναι πάνω στο διάδρομο γυμναστικής. Η Ελένη Πετρουλάκη στην τσάντα της έχει πάντα πράγματα που σχετίζονται με τη διατροφή και τη γυμναστική. Δεν μένει ποτέ χωρίς δαμάσκηνα, μπάρες δημητριακών και μια καθαρή πετσέτα. Βέβαια, ποτέ δεν μένει και χωρίς καλλιντικά και γυαλιά ηλίου, όπως είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της σε περιοδικό. Η Μπιγιονσέ, ακόμη και την περίοδο της εγκυμοσύνης της, δεν αφήνει στο σπίτι τα ψηλοτάκωνα παπούτσια και τα καυτά σορτσάκια. Όπως βλέπετε και στα πλάνα, δεν την κουράζουν ακόμη και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και κυκλοφορεί το ίδιο σεξι με πριν. Λογική μη ψάχνεις στον ερωτευμένο, σ' αγαπάω τόσο κακομαθημένο. Ο τραγουδιστής Χρήστος Σχολίδης, όπως δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό People, δεν βγάζει ποτέ από το χέρι του ένα βραχιόλι, αλλά και από το λαιμό του ένα μεταγιόν. Και τα δύο τα φοράει για γούρι από την αρχή της καριέρας του. Η Τζέσικα Άλμπα, όταν έμεινε έγκυος, αγόρασε ένα μαύρο δερμάτινο βραχιόλι και από τότε δεν το έχει βγάλει. Η Πενέλοπε Κρούζ έχει πάντα μαζί της ένα μικρό ξύλινο σταυρό που της είχε δώσει πριν από πολλά χρόνια η γιαγιά της. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Σάρον Στόουν έχουν πάντα μαζί τους κάτι πιο περίπλοκο. Έχουν αγοράσει και οι δύο έναν μικρό κρύσταλλο που, όπως λένε, έχει θεραπευτικές ιδιότητες. Η Ελεονόρα Μελέτη έχει συνέχεια μαζί της ένα δώρο από τον αγαπημένο της πατέρα. Είναι ένα δαχτυλίδι που φορούσε ο ίδιος για χρόνια και όταν του είπε πως της άρεσε, της το χάρισε. Ο ιδρυτής του Facebook, Mark Zuckerberg, έχει μια συνήθεια λίγο ντεμοντέ. Φοράει συνέχεια αυτό ζευγάρι τις πλαστικές παντόφλες παραλίας. Ακόμη και σε εξόδους του, τον έχουν πετύχει φωτογράφοι με τις συγκεκριμένες παντόφλες. Και οι πολιτικοί έχουν αντικείμενα που χωρίς αυτά δεν πάνε πουθενά. Ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Μπάρακ Ομπάμα σε κάθε συνάντησή τους έχουν το tablet PC τους. Ο Αντώνης Σαμαράς πάλι, όπως είχε γραφτεί σε εφημερίδα, είναι πιο παραδοσιακός και έχει πάντα μαζί του ένα σημειωματάριο. Η Μαρία Ηλιάκη κουβαλάει όπου και να πάει τα δοχεία φύλαξης του φαγητού της. Και αυτό γιατί της αρέσει να μαγειρεύει και να τρώει υγιεινά και διαιτητικά και όχι να παραγγέλνει απ' έξω. Μέσα στην τσάντα της θα βρίσκεται το ημερολόγιο με τα ρητά του Πάολο Κοέλιο που της κάνει δώρο κάθε χρόνο ο φίλος και συνεργάτης της Μάκης Πουνέντης. Αν ρωτήσεις την ηθοποιό Νίνα Λοτσάρε τι έχει πάντα μέσα στο αυτοκίνητό της, θα σου απαντήσει τα παπούτσια του χορού. Δεν φεύγει από το σπίτι της αν τζεκάρει πως θα έχει πάρει μαζί της, γιατί ακόμη και 2 ώρες καινό να έχει το πρόγραμμά της, θα πάρει τηλέφωνο τη δασκάλου του Φλαμέγκο και να πεταχτεί για ένα μάθημα.
Ελένη Φουρέρη αφροντίζει να μην ξεχνάει κάτι πιο συνηθισμένο σε σχέση με άλλους. Τα γυαλιά ηλίου. Την κουράζει ο ήλιος, αλλά και της αρέσουν ως αξεσουάρ και τα φοράει μέχρι αργά το απόγευμα. Η Αντιγόνη Δρακουλάκη δεν πάει πουθενά χωρίς τον αγαπημένο της Μόμπι. Είναι ένα τρίχρονο κρυφό κανείς που πλέον τη συνοδεύει από τη δουλειά μέχρι τις τράπεζες και την εφορία. Βέβαια, στην τσάντα της θα βρεις πάντα αρκετές τσίχλες γιατί της αρέσουν πολύ. Και εντάξει, η Νίνα Λουτσάρη έχει τα παπούτσια του χορού πάντα μαζί της. Αλλά είδες όμως που και η δασκάλα δηλαδή είναι πάντα διαθέσιμη. Πάντα είναι έτοιμη η δασκάλα. Δασκάλα. Πάντα. Και μία αίθουσα δίπλα για να. Κάνει, είναι πάντα ζεστή δασκάλα. Λέει, τώρα, έλα τώρα, είμαι και εγώ ζεστή κατευθείαν. Έχω κάνει τη γυμναστική μου, σε περίμενα να πάρει τηλέφωνο. Είναι και η δασκάλα στο αμάξι μαζί με τα παπούτσια χορού. Έλα ρε παιδιά, μπορεί απλά να έχει πιεσμένο πρόγραμμα και όταν βρίσκει χρόνο ρωτάει, μήπως έχει σκίσει χρόνο και αν συμπέσουν. Αν ξέρει το πρόγραμμά τη και λέει, ξέρω εγώ τα απόγευμα. Πόσα άλλα έχουν μαγιό μέσα στο αυτοκίνητο, αν μπορέσουν να πεταχτούν στη θάλασσα, δεν σημαίνει ότι θα μπορεί πάντα η κυρία. Δεν θα μπορεί πάντα η θάλασσα. Η θάλασσα, ναι, μπορεί να πάρει τηλέφωνο. Η θάλασσα, όχι, μπορεί να είναι κρύα. Μπορεί να έχει κρύα. Δεν μπορώ να σε δεχτώ τώρα. Είμαι κρύα, δεν μπορώ. Αλλά σε μισή ώρα θα σταθεί. Μ' αρέσει αυτό. Μπράβο όμως. Μπράβο στην Νίνα, γιατί σημαίνει ότι πραγματικά αγαπάει το χορό. Δηλαδή σου λέει και δυο να είσαι θεσί τη, πετάγεται και κάνει. Αυτό σα έκανε εντύπωση. Το ότι η Μπέκα είπε να πάει με τι τακούνε να κάνει διάδρομο. Δεν το πιστεύω αυτό. Και εγώ το πιστεύω. Γιατί πώ τα λέει. Εντάξει, νομίζω ότι το είπε λίγο υπερβολικά η Βικτόρια Μπέκαμ αυτό στο διάδρομο γυμναστικής φοράει τακούνια. Μπορεί δηλαδή, να κάνει εντάξει. Περπάτημα στο διάδρομο. Δηλαδή. Στο διάδρομο γυμναστικής τακούνια. Θαυμάζω πάρα πολύ τις γυναίκες οι οποίες φοράνε τακούνια σε όλη τη διάρκεια της μέρας τους. Δηλαδή, εγώ τα φοράω με πάρα πολύ ζόρι όταν έχουμε εκπομπή και όταν πρέπει να βγω να πάω κάπου που πρέπει να βάλεις ας πούμε, ένα φόρεμα ή ένα κάτι καλό ρούχο και πρέπει να συνοδευτεί από τακούνι. Τις υπόλοιπες ώρες της μέρας μου δεν υπάρχει περίπτωση flat. Να φορέσω παπούτσι που να έχει τακούνι. Μόνο φλατ και μόνο αθλητικά και μόνο ξέρεις. Και πώς το αντέχουν και οι κυρίες που είναι για παράδειγμα στον ένατο μήνα της κύσης, όπως η Βικτόρια Μπέκαμ είδαμε και την Μπιγιονσέ και ήταν με πολύ ψηλά τακούνια. Η Μπέκαμ δεν χαμογελάει ποτέ, έχει μια μόνιμη ξυνήλα στη φάτσα, το έχετε προσέξει, έχει ένα attitude, σοβαρή, δεν την έχω δει ποτέ να χαμογελάει. Αλλά δεν είναι σοβαρή, είναι αυτό το έχει στυλ, έχει attitude, έχει περίεργο. Είναι fashion icon. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας αγαπημένο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα για να επιστρέψουμε σε λίγο κοντά σας και να φτιάξουμε και το αγαπημένο μας φαγητό με το Τζόρτζιο. Σταμάτα, παιδάκι μου, μου θυμίζεις κάτι γεροσάτιρους. Πα, ιδία είσαι. Α, πα, και εμείς αειδιάσαμε, Θέμη, σταμάτα.